Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα κάνουμε το Rainbow Tag. Με έχει κάνει tag η Κατερίνα από το κανάλι Katmar. Δεν θυμάμαι το νούμερο που έχει από πίσω. Θα σας το αφήσω από κάτω να την επισκεφτείτε. Κάνει πάρα πολύ ωραία βιντεάκια. Και έχει και ένα τελευταίο βιντεάκι. Ένα από τα τελευταία βιντεάκια της είναι με review από διάφορες BB creams που είναι έτσι στη μόδα τώρα. Οπότε θα σας το αφήσω το κανάλι της να την επισκεφτείτε να το δείτε. Και τι είναι αυτό το tag, σίγουρα όλες το έχετε δει. Είναι χρώματα από το ουράνιο τόξο που σας δείχνουμε ανάλογα προϊόντα που μας αρέσουν. Οπότε ας ξεκινήσουμε με το πρώτο χρώμα που είναι το κόκκινο και είναι το lip crayon που λασάρει η Avon στο χρώμα Ready For Me. Είναι αυτό εδώ, έχει μια πάρα πολύ καλή απόδοση χρώματος. Και έχω ένα βιντεάκι για το review από τα προϊόντα που έχω κερδίσει από το διαγωνισμό που έκανε η Avon. Μου αρέσει πάρα πολύ, έχει κάποια σήμερα αλλά είναι μόνο για να δώσουν λάμψη και όχι μεταλλικό χρώμα στα χείλη. Πάρα πολύ καλό και ωραίο ενυδατικό lip crayon. Σίγουρα θα πάρω κι άλλα lip crayon γιατί είναι το πρώτο που έχω και τα έχω στο μάτι για πάρα πολύ καιρό. Από τότε που βγήκαν ήθελα να πάρω ένα και δεν ξέρω, δεν τύχαινε απλά. Το επόμενο χρώμα είναι το πορτοκαλί και είναι ένα κεράκι, ξέρω ότι μου αρέσουν τα κεριά, είναι ένα κεράκι από το IKEA. Σας το έχω ξαναδείξει ή σας το έχω ξανααναφέρει σε κάποιο blog post. Είναι αυτό εδώ με τη μυρωδιά μάγκο. Ό,τι πρέπει για άνοιξη καλοκαίρι νομίζω. Αν σας αρέσει να ανάβετε κεριά όπως εμένα όλες τις εποχές του χρόνου, τότε το συγκεκριμένο είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή για το καλοκαίρι. Επόμενο χρώμα είναι το κίτρινο. Επίσης το έχω δείξει σε κάποιες αγορές που είχα κάνει από το Eurostore εδώ στην πόλη μου και είναι το συγκεκριμένο χρώμα. Εδώ πέρα έχει πολύ καλή απόδοση χρώματος. Πάρα πολύ καλή απόδοση χρώματος και το φορώ αυτή τη στιγμή στα μάτια μου. Δεν ξέρω αν θα μπορέσετε να το διακρίνετε. Το επόμενο χρώμα είναι το πράσινο. Δεν είναι ακριβώς πράσινο, είναι πολύ λαχανή, αλλά δεν έβρισκα ένα αμυγές πράσινο για να σας δείξω από προϊόντα. Και επίσης θα έχετε δει πολύ, είναι τα μαντιλάκια καθαρισμού της Bioten με... που είναι για κανονικό και μεικτό δέρμα με νέκταρ κυδονιού και βιταμίνη ε. Εγώ πρόσφατα τα δοκίμασα, δεν μου τα έχει στείλει η εταιρεία. Τα είχα πάρει ένα συν ένα δώρο και συνήθως επειδή μου αρέσει να αλλάζω έτσι προϊόντα, όταν βρίσκω προσφορές ένα συν ένα δώρο, είναι εκείνη η εταιρεία που επιλέγω. Επόμενο χρώμα είναι το μπλε, είναι ένα διφασικό ντεμαγιάζ ματιών από την εταιρεία Flormar, πάλι τελευταία έτσι, αγορά που έχω κάνει. Και λέει ότι αφαιρεί ακόμα και την αδιάβροχη μάσκαρα. Είναι αυτό εδώ το... αυτή εδώ η συσκευασία. Και έχει αρκετά μεγάλο πόμα. Το μόνο που δεν μου αρέσει είναι αυτό. Έχω θέμα με τα πόματα. Okay, μου αρέσουν περισσότερο οι αντλίες, αλλά ούτως ή άλλως είναι διφασικό. Δεν νομίζω να μπορούσε να ήταν πρακτικό με άλλη κάνουλα. Αυτό εδώ. Το επόμενο χρώμα είναι το mauve που θα μπορούσα να σας δείξω πάλι αυτό εδώ. Έτσι πάλι την ίδια σκιά γιατί και αυτό εδώ το mauve που έχει μέσα μου αρέσει πολύ. Αλλά θα σας δείξω το rouge από NYX που έχω. Είναι αυτό εδώ στην απόχρωση Desert Rose αλλά είναι πιο πολύ ένα mauve χρώμα. Βλέπετε εδώ απόδοση. Πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Τώρα θα μου πείτε αν είναι ευκολοφόρετο για ρούζ. Βλέπετε εδώ απόδοση. Αν πάρετε μικρή ποσότητα και τεινάξετε το πινελάκι, απλώνετε πάρα πολύ ωραία στο πρόσωπο και μπορείτε να το κάνετε blend. Το επόμενο προϊόν είναι ένα στην απόχρωση ροζ που το έχω πάρει από τα Τζάμπο, είναι από την εταιρεία Victoria και είναι ένα ξεβαυτικό νυχιών express, είναι από αυτά εδώ τα μπουκαλάκια που τα βάζετε το δάχτυλο, είναι κάπως έτσι και δεν θέλω να το ρίξω. Έχει μέσα απλό ασετόν. Δεν νομίζω να έχει, ναι, απλό ασετόν δεν νομίζω να δεν έχει, όχι, κάποια βιταμίνη ή κάτι άλλο προστατευτικό για τα νύχια. Βάζετε το
το κάθε δάχτυλο μέσα, το γυρνάτε μερικές φορές και έχετε ξεβάψει τα νύχια σας σε χρόνο ρεκόρ. Έχει αρκετά έντονη μυρωδιά, αλλά το αποτέλεσμα και η τιμή δεν παλεύεται. Δεν μπορεί να συναγωνιστεί με άλλη εταιρεία. Και δυσκολεύτηκα πάρα πολύ για να βρω κάτι σε πολύχρωμο, γιατί δεν έχω κάτι που να τρελαίνομαι τόσο πολύ, αλλά θα σας δείξω ένα non-beauty, αλλά fashion κομμάτι, που είναι μια ολόσωμη φόρμα που έχω πάρει, είναι ρούχο, μια ολόσωμη φόρμα που έχω πάρει και έχει διάφορα χρώματα, κυρίως παλ και κάποιο μαύρο μέσα. Δεν ξέρω ότι δεν θα φαίνεται πολύ καλά, δεν είναι έτσι, και είναι μια ολόσωμη φόρμα. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ, έχει πολύ ωραίο έτσι λεπτό υφασμά και νομίζω ότι θα το χαρώ πάρα πολύ τώρα το καλοκαίρι, γιατί δεν μας κάνει και τις τρελές κάψεις, οπότε δεν χρειάζεται να φοράω συνέχεια σόρτ, μπορώ να φοράω αυτό και το βραδάκι, ιδίως που έτσι φυσάει, κάνει λίγο πιο ψύχρα γιατί εγώ είμαι κρουλιάρα, είναι μια χαρά και μπορώ να το βάλω από το πρωί μέχρι το βράδυ, ιδιαίτερα στις διακοπές, είναι μια χαρά κομμάτι, είναι βολικό. Αυτά ήταν τα αντικείμενα που μπόρεσα να διαλέξω για τα συγκεκριμένα χρώματα. Ελπίζω να σας άρεσε το tag και θα το αφήσω το βίντεο αυτό σαν απάντηση στο βίντεο που έχει κάνει η Κατερίνα και επισκεφτείτε και το δικό της κανάλι. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Να περνάτε καλά. Φιλιά πολλά!